Όχι, φτιάχνε. Να φτιάξω, να φτιάξω. Η αλήθεια είναι ότι το έφτιαξα σχεδόν. Τώρα, αυτά εδώ μπορούν μόνο να τεντωθούν λίγο περισσότερο, να πάει έτσι. Πόσες του μήνα έχουμε? 25. Σήμερα είναι Χριστούγεννα! Χριστούγεννα! Πες την αλήθεια, τι είναι. 25 μισό. Είναι 26. Αλλά... αλλά και πάλι Χριστούγεννα. Ναι, για μας Χριστούγεννα. Έλα, έλα. Όχι, κάτω να έρθεις. Να το ανάψουμε την πρίζα. Έγινε αποκαλυπτήρια. Τώρα να δει. Περίμενε. Θα κάνουμε, να θέλω να εστιάσω. Έλα, έλα, σε εμένα. Ένα, δύο, τρία. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Είναι έτσι ένα για βράδυ ότι πρέπει και για μέρα. Αυτά δεν θα ζήσουν. Δεν θα ζήσουν. Θα είναι μόνιμα εδώ έτσι. Ναι. Α, και, και από εδώ έχει προέκταση. Wow. Από εδώ είναι μία. Άλλο η άξιση τι γίνεται. Αν θες να βάλεις την προέκταση, πες ότι αυτό το έχουμε βάλει ήδη. Το δεύτερο έρχεται έτσι. Οπότε βγάζεις αυτό. Και το βάζει εκεί πέρα και συνεχίζει. Ξέρω και πάει κι άλλο. Wow. Ναι. Είναι ωραίο. Θε να ανοίξουμε και τον τζάκι. Πρέπει. Έλα, πάρε μας. Εν τω μεταξύ, η φωτιά. Α, πάω, πάμε. Η φωτιά άνοιξε τόσο γρήγορα. Γιατί δεν τόσο γρήγορα, άλλε φορέ. Είχε ξανανάψει τζάκι. Είχαμε στο παλιό μα σπίτι, σε αυτό που μεγάλωσα ουσιαστικά. Δεν έχει πολύ φω όμω. Είχε. Δεν έχει πολύ φω για εδώ. Ναι. Το θέμα θέλω να δω τη φωτιά. Λοιπόν, τι κάναμε. Βάλαμε εδώ τα προσανάματα έτσι, μέσα μπροστά. Βάλαμε αυτά τα κυβάκια που κρατάνε τη φωτιά. Και ίσως πρέπει να φτιάξουμε λίγο τα ξύλα αργότερα, γιατί αυτό δεν καίγεται καθόλου. Ναι. Αλλά ρίση πήρανε πάρα πολύ εύκολα. Βάλαμε το κάτω-κάτω ξύλο ανάποδα. Και βάλαμε και τα υπόλοιπα έτσι κάπως. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτά τα λουλουδάκια. Και αυτά τα λουλουδάκια. Πώς λέγονται. Θυμάμαι ότι είναι πονσέτιας. Δεν ξέρω. Και αυτά. Καρύδια. Ναι. Στην Ελλάδα είναι, δεν είναι τόσο μακρόστα, είναι πιο στρογγυλά. Δεν είναι περίεργο. Δεν μπορεί χωρίς εμένα αυτό το παιδί, ρε. Δεν μπορεί. Τρεις πτήσεις ακυρώθηκαν μέχρι να είναι. Τρεις πτήσεις, μία λάθος πτήση. Ένα λάθος κλείσιμο εισιτηρίου και το άλλο τι ήταν. Πω, είναι πολύ ωραία που τα βλέπω από εδώ, κοίτα. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και είδες τα φτερά που βάλα πάνω. Ψεύτηκα. Όχι. Τώρα τα είδα όμως. Φτερά αγγέλου. Ναι. Λες να βγει μια κατούγγυρη. Να βγει και πάνω. Ναι, όχι, όλα την έχω κάνει γιατί είναι. Μπα, δεν είναι παρά είναι ψηλά. Παρά είναι ψηλά για αυτή. Ναι. Το λοιπόν. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι άλλο έχουμε κάνει. Δεν έχουμε βάλει και κάτι άλλο. Θες να τα βάλουμε τώρα αυτά? Είναι για να πούνε τώρα. Άμα βαριέσαι, θα τα βάλω εγώ. Δεν βαριέμαι. Ωραία. Θες να ανοίξει τι είναι? Είναι LED-οτενία. Είναι ταινία LED. Λέγεται RGB Lighting και έχει ένα πάνελ εδώ. Πάμε, πάμε να το κάνουμε στην πράξη. Πού πάμε? Τα βάλουμε. Πού τα βάζουμε? Νομίζω κάτω εδώ. Κάτω από το. Να ανάψουμε το φως να φαίνεται το μεταξύ. Ναι. Όχι, δεν έχει φως. Αυτό το παιδί τόσους μήνες εδώ και δεν έχει μάθει που είναι τα φώτα. Ναι, δεν έχει μάθει, ρε. Δεν έχει μάθει. Αν το έχουμε κλείσει έτσι, παιδί. Ξέρεις, είναι μουσικά πηγή. Θα σας δείξω τι φτιάξαμε χθες, τι έφτιαξα. Είναι φιδές με σόγια. Και εδώ είναι το ίδιο, αλλά με κόκκινο σόγιο. Με κόκκινο, πώς λέμε, σος. Αυτά. Και έχουμε και αυτά εδώ τα γλυκά, που τώρα λείπουν μερικά. Μελομακάρονα, σοκολατάκια με cornflakes. Και μελομακάρονα, δεν έχει μέλι πάνω, είναι με, τι είναι, σιρόπι. Σιρόπι. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Και αυτό το νεράκι που έχει μέσα κανέλα και γαρίφαλο.
Και θα βάλω τώρα το βασιλική. Γιατί μου το ζήτησε πριν λίγο και το ξέχασα. Εγώ το ξέχασα, κάναμε τις φωτιές. Θέλω να μου πεις αν... Έχει διαφορά. Ναι. Και τι διαφορά έχει. Αν καταφέρω να βάλω βέβαια. Excellent. Το έχεις, το έχεις. Πώς το λες, taste test. Taste test. Βιαστικό. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι σαν να νομίζω ότι πίνεις χυμό βασικά. Πίνεις χυμό κανέλα. Με γεύση. Ναι. Εντάξει, χυμό, ίσως είναι υπερβάλλω, αλλά είναι πολύ ωραία γεύση. Ναι. Πολύ διαφορετική. Είναι χειμερινό νερό. Λοιπόν... Τι κάνεις εκεί? Παλεύω. Φτιάξω λίγο εδώ κάτι. Έχουν μεγαλώσει πολύ τα μαλλιά σου. Ακόμα λίγο δεν θα μπαίνουν στα ματάκια μας. Λοιπόν, αυτή εδώ πρέπει να είναι μία πρίζα. Οπότε... Τι είναι αυτά? Έχει κόλπα εδώ. Λοιπόν... Αυτά πώς κολλάνε, ξέρεις? Τι να σου πω. Α, είναι αυτοκόλλητο αυτό, ρε. Αυτό είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι. Μην το βγάζεις τώρα όμως. Είναι αυτοκόλλητο. Εντάξει. Wow. Όλα αυτά είναι φωτάκια, είναι πολύ περίεργο. Ναι. Τώρα όμως, άμα τα βάλουμε εδώ τελικά που σου έλεγα, ναι, μήπως είναι κακό με τους υδρατμούς. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί είναι και ψήρες αυτά, δηλαδή ξέρω εγώ. Βλέπεις, άμα δεν ξέρω τι, τι σχέση έχουν ακριβώς με τα... Ναι. Είναι για εσωτερική χρήση ή για εξωτερική χρήση? Μάλλον εσωτερική. Εσωτερική φαντάζομαι, σίγουρα εσωτερική. Πόσο μεγάλο είναι, μήπως να είναι μόνο μέχρι να καλύπτει αυτό το σημείο εκεί? Πρέπει να έκανα, πρέπει να παραπάνω από ένα μέτρο ή ένα μέτρο είναι. Έλεγε το χαρτί του κάτι. Έλεγε. Νομίζω να μιλάει. Δεν μπορεί να μιλάει. 60 λεπτά. Και αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο μας τραπέζι που θα φάμε σήμερα μέτρα με τον Βασίλη. Α, τι είπες? Είναι 3 μέτρα, ρε. Να δούμε. Έτσι. 3 μέτρα. 3 μέτρα. Mm. Αυτό πόσο πόσα μέτρα είναι? Αυτό είναι περίπου 3. Το θέμα είναι ότι τις θερμότητες. Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι θα χαλάσουν πιο γρήγορα. Δεν είναι ότι δεν θα χαλάσουν κατευθείαν. Τι να κάνουμε, Καλή ερώτηση. Εσύ το μόνο μέρος που σκεφτόσουν ήταν εδώ. Ναι. Γιατί μου αρέσει που βλέπω σε κάτι σπίτια που ανάβει φως από κάτω από τα έπιπλα, από το άσπρο. Έχει φως φωτισμός. Ναι. Τι να κάνω. Και δεν μπορεί να κάνει παράκαμψη, γιατί δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Άμα το βάζαμε πάνω, δεν θα φαίνεται πολύ. Όπως φαίνεται άλλο, ας πούμε. Πάνω εννοείς. Στην πάνω, παιδιά, όλα είναι έτσι γύρω. Ίδια, ίδιο μήκος. Το θέμα είναι ότι το... η πρίζα... η πρίζα... ναι. Θα δούμε αν πηγαίνει. Πρώτη φάση που να το ενώσω, να σου πω. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται δεν μπαίνει πιο μέσα. Δεν έχει τόσο. Και εδώ... είναι και ασύρματα. Ναι, αυτό το... είσαι στον καναπέ και το πατάς για τι θες να αλλάξεις χρώμα. Εντάξει, εδώ ένα tip. Εδώ πέρα αυτό είχε ξεκολλήσει, οπότε προσπαθώ να το ξαναβάλω. Αλλά θα τα καταφέρουμε για να μπορέσει. Είσαι πολύ κοντά στη κάμερα. Πολύ κοντά στη κάμερα. Το λοιπόν. Ωραία. Τι είναι αυτό που έβγαλες? Το τηλεχειριστήριο. Είναι ένα πλαστικό που έχει να μην κάνει επαφή η μπαταρία με το τηλεχειριστήριο και πατιούνται διάφορα κουμπιά, ξέρεις. Αυτό είναι εδώ το ρησίβερ. Γιατί εμείς πήγαμε και σε... τι λύκειο πήγαμε? Τι λύκειο πήγαμε? Ποιοι? Εγώ τεχνικό? Ναι. Νήσια. Λοιπόν, κοίταξε, έστω, θέλω να τα βάλεις εδώ. Έστω.
Γιατί ανεβαίνεις? Άμα ανεβάλουμε από πάνω, πώς ανεβώ. Τώρα απλά ανάψε να δούμε το χρώμα λίγο. Καλά, και θα αποφασίσουμε. Ναι. Έχει και οδηγίες, να διαβάσω λίγο τις οδηγίες. Λοιπόν. Μήπως όμως πρέπει να ανάψουμε πρώτα. Πρέπει να τα μακρύνω τίποτα. Μην το βγάλεις όλο, ξέρω εγώ, 3 μέτρα. Δεν ξέρω αν κάνει όμως να το... Τώρα μια στιγμή θα το ανάψουμε. Λοιπόν, έτοιμοι? Ναι. Ταραν! Ταραν! Άνοιξε ρε! Φέιλ. Κάτσε ρε, κάτσε, το βγάλω, να θα γίνει. Οπα, όχι, έφτανε άλλα. Μήπως αυτό θέλει... Αυτό τι είναι? Αυτό νομίζω να βλέπεις που έχει τέτοιο ματάκι. Ναι. Είναι για να παίρνει σήμα. Είναι αυτό που παίρνει το σήμα. Αυτό μπήκε καλά. Πόσο πιο μέσα. Κάτσε. Α, δεν έτσι, έχει μπαταρίες. Παίζει. Ναι, αλλά και πάλι δεν πρέπει να ανάψει ένα φωτάκι. Ναι, φαντάζομαι. Smooth fade on. On. Κάτσε on. Off. Πήγε, πήγε, δεν μου λέτε να είστε. Εδώ μέσα έχει μπαταρίες. Αυτό είναι μόνο που θέλω να δω. Εντάξει, κλείνω και επανερχόμαστε σε λίγο. Και μετά από πολλή ώρα προσπάθειας. Είναι λες και γίνεται πάρτι εντωμεταξύ. Θα βλέπεις το βίντεο και θα λέει τι σύμφωνο. Α, ναι, μπορεί να είσαι ηλεκτρίσια. Γιατί έχει μικρή τάση ρεύματος, αλλά δεν θα πάθει τίποτα. Αν δεν είχε αυτό το μετασχηματιστή, θα πάθανε πολλά πράγματα. Μην το επιχειρήσεις στο σπίτι σε καμία περίπτωση. Αν είσαι μικρός, κάτω με τους γονείς σου. Έχει επαφούλες, ρε. Τις βλέπεις, κάτσε. Προσπαθώ να τις δείξω στο βίντεο. Δεν πρόκειται να τις θέσεις ποτέ έτσι. Τώρα πώς σταματά αυτό. Οφ. Όχι, δεν θέλω να το κλείσω. Θέλω να. Να σταματήσει το μπιχλιμπίδι. Ναι, να μην να αναβοσβήνει. Στρόμπ. Ξαναπάτε. Το μάτι. Α, σταμάτησε. Αυτό είναι το receiver του. Ο πομπός του. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Ναι. Βάλει κανένα ωραίο χρώμα να δούμε. Άμα πιάσει. Είναι... Κοιτάξτε πώς φαίνεται στο βίντεο. Λίγο να δεις. Και βούδας εκεί. Α, δεν φαίνεται καλά το χρώμα εδώ. Δεν φαίνεται καλά το χρώμα, αλλά φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Κάτι συμβαίνει. Ναι, πελέρεο. Δεν ξέρω αν δουλεύει. Αυτό τι κάνει. Ποιο? Αυτό. Πού να ρίχνει τη φωτεινότητα. Πιθανότατα. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται ότι κάνει κάτι πάντα. Ω, έζησε. Για δοκιμάστε τώρα πάλι στο μάτι κοντά. Τι να δοκιμάσω, το fade τι είναι? Το fade είναι... Το fade είναι αυτά που σβήνει σιγά σιγά. Ναι. Έχει... Και άλλαξε και χρώμα. Τι έχει εδώ πέρα, έχει fade, stroke. Κοίτα, δεν βλέπεις αμαστικά. Αου, ναι, γιατί χτύψα και το κεφάλι μου. Fade, και το smooth. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Πρέπει να έρθω κοντά, θα φανεί. Ναι, τώρα φαίνεται. Πιο απλά. Το χρώμα. Α, ναι. Κοίτα. Ναι, κάνει κόλπα. Είναι το mood. Και αυτό λέγεται RGB lighting. Red, green, blue βασικά. Αυτό είναι το point. Οκ. Έχει πολλά χρώματα. Τώρα που θα το βάλουμε, λες. Στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο. Δεν πρόσεχε αυτό κάτι άλλο. Πού άλλο. Πείτε μας συγγνώμη σας, παιδιά, πού να το βάλουμε. Σε ποιο σημείο από το σπίτι μπορεί να μπει. Στην τηλεόραση, αλλά πώς. Μην πάει πολύ. Και ξέρεις, αυτό αν ξεκολληθεί η ταινία του, μένει μόνιμα. Δεν είναι το πας βόλτες. Ναι. Ναι. Αυτό είναι και καλό και κακό, αναλόγως τη χρήση που θες να το κάνεις. Είναι καλό αν θες να μείνει εκεί. Νομίζω. Αν θες να το βάλεις στο κανονικό του, πώς το βάζεις όμως. Ποιο? Τα λεδάκια. Καλό. Επίχειται τα θέλεις εδώ ας πούμε στο...
Να μην έχει κάποιο τα προγράμματα, ρε παιδί. Τώρα τι να σου πω, θα το βρούμε. Βλέπεις να είναι ok τώρα. Δεν κάνει τίποτα νομίζω. Δεν κάνει κάτι. Ναι, πες να είναι με το W, με το white εδώ έχει. Βάλε ένα χρώμα να δούμε. Α, είναι πράσινο. Εγώ ήθελα να πατήσω κίτρινο. Α, το κίτρινο και καλά σου λέει ότι είναι πράσινο, κόκκινο, αλλά δεν κάνει κίτρινο. Κοίταξε, το μπλε ας πούμε το πήρε όλο. Το κίτρινο γιατί το βγάζει. Το κόκκινο είχε βάλει μόνο του πριν. Το κόκκινο ποιο είναι. Κόκκινο μπλε τώρα. Ενώ πριν μας είχε βγάλει μόνο κόκκινο. Ναι. Πάτα κόκκινο να δούμε. Μόνο κόκκινο. Red. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Έλα να δεις. Πατάς αυτό από πάνω. Ναι. Δεν βλέπεις που λέει red, red green, green, ναι. Και από κάτω σου κάνει συνδυασμός. Χρώμα... Ναι. Ναι. Α, αλλά απλά έλεγα το κόκκινο και μπλε δεν κάνει τέτοιο. Καλά, καλύτερα. Μπλε δεν κάνει κίτρινο. Αυτό το είναι που πήρα. Α, το είχες δει, ναι, το πρόλαβες. Ναι. Ναι. Κόκκινο και μπλε κάνει μαύρο. Θα φάμε μελομακάρονα και φαγητό. Και φαγητό, έχω αρχίσει και πεινάω. Ναι. Ευτυχώς. Και μετά θα πάμε να φάμε το χθεσινό φαγητό που έμεινε, που ήταν σόγια με ρύζι. Σόγια με ρύζι και μανιτάρια. Ναι. Και θα περάσουμε ωραία. Και θα μου δώσει και το δώρο μου, Βασίλη. Θα σα το δείξει μετά. Ναι. Έλα. Merry Christmas! Να το δώσω, δώσε. Τέλεια. Λοιπόν, ο τύπος στο βίντεο δεν υπάρχει. Είναι όπως το είναι Elfie. Elfie είναι νομίζω το όνομα της ταινίας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, όπως βλέπεις εδώ, θα ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Χριστουγεννιάτικο παραμύθι, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε τη φωτιά εδώ καίει ακατάπαυστα. Έχουμε χριστουγεννιάτικο... Τσάι έφυξε, έτσι. Όχι, είσαι στο γάλα. Γάλα με κανέλα και λίγο νες. Μια πονηριά μέσα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Τα φωτάκια μας. Α, και τα φωτάκια από αυτήν εδώ την οπτική γωνία είναι απίστευτα. Με ρωτάει η Άννα, μου λέει, κάτσε να το συστιάσω. Μου λέει, πώς τα λέτε αυτά, για να βλέπεις αυτά είναι καρύδια. Και αυτή είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Πώς τα λέμε άνω αυτά. Καρύδια. Καρύδια. Λοιπόν, το δώρο σου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και να σου δείξω και το κατά δικό σου. Άμα θέλεις. Άμα υπάρχει. Αυτό που σου είχα πει δεν ήταν κάτι άλλο. Εντάξει. Εσένα έρχεται για κάτι άλλο βέβαια. Τι. Δεν σου λέω. Ένα, δύο, τρία. Κάνε. Ένας, εσύ πρώτος. Θες να τραβάω εγώ. Ναι. Τώρα είναι σταυρός όμως, τώρα πώς θα... Ε? Είναι σταυρός. Ποιος. Α, το Jesus Christ. Αλλά μου δεν σου αρέσει, εγώ να πάρουμε άλλο. Έτσι. Όχι. Α. Μπράβο, Βασίλη μου. Παιδιά, περίμενε. Εντάξει. Όχι, γιατί νόμιζα. Μην ξεμάς. Λοιπόν, δεν το βλέμματα τώρα. Ξέρεις, μας κάνουν τα βαμπύρ, ξέρω εγώ στους αυρούς. Τι είναι ωραίο σχέδιο, to be honest. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Ναι, είναι ωραίο. Να το βάλεις. Ναι. Τώρα. Να δω. Εντάξει, όχι τώρα, αλλά θα το βάλω. Τώρα, σε δούμε. Τώρα, αφού φαίνεται από μέσα αυτό, παιδί. Τι. Περίμενε. Με τα χαρτιά τα βάζεις. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ενδεικτικό. Να δω πώς νιώθει, πώς ενοχλεί. Ρε, έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι κανονικά, όχι αστείο. Με τον Τζάκι. Δηλαδή σε φάση θέλω να αρχίσω να βγάζω πράγματα.
Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορώ να το δέσω μόνος μου, αλλά... Έλα, πάρ' το εσύ να σου το βάλω εγώ. Ναι. Θα το θες σίγουρα να τα βγάλω αυτά. Είναι αυτό που λέμε Christ conscious. Και από άνθρωπος γίνεται... Εντάξει, το θέμα είναι να είσαι καλός άνθρωπος στην πράξη τώρα που λες ότι πιστεύεις. Πιστεύω είναι δευτερεύον, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δευτερεύον. Για κάποιους είναι πρωτεύον, για κάποιους δευτερεύον. Το βασικό πιστεύω ότι στην πράξη. Ναι, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε. Γιατί ναι, στα λόγια είναι εύκολο. Το θέμα είναι day after day after day. Mm. Το δώρο σου! Ναι! Το δώρο σου, ρε! Τι είναι αυτό? Ποιος το διάλεξε? Ποιος το διάλεξε? Τι ποιος το διάλεξε? Εσύ? Ναι. Δεν σου είπε η πολίτρια πάλι αυτό, πάρε αυτό? Όχι. Α, εντάξει. Μην δει, άμα είναι να αρέσει την πολίτρια, το θέλουμε. Όχι. Τι είναι? Καταλαβες. Για το χέρι, ναι. Ναι. Βάλε μου. Όμως μπορεί να κοπεί αυτό. Άμα κοπεί, δεν κόβονται έτσι αυτά. Απλά τα βάζεις σιγά σιγά. Ναι, σ' αρέσει? Ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει. Σου πάει. High five. Ευχαριστώ. Μην με πιάνει. Εντάξει, μωρό. Θέλω να με βάλω. Θα τα έχω για μένα αυτά. Θα σε βάλω που πριν σου. Πού? Εκεί που το φοράς, θα σε βάλω και σου αρέσει και το κολλάμε. Σίγουρα εσύ το διάλεξες. Ναι. Α. Γιατί δεν μου αρέσει που βλέπω πολίτες και τους λέω να πάρει αυτό. Δεν θέλω να το βάλεις στα βίντεο αυτά. Όχι, αλλά τη μύτη θα συμπιάσω. Άντε, να ξεκινήσουμε. Ναι. Άντε, φύγαμε. Γεια σου εδώ. Δε μαϊμούνι, ρε. Little finger, be gone. Σε ποια ταινία το πετύχαμε, είναι τρελό. Είναι τρελό. Ναι, είναι αυτός που είναι αυτός που είναι στο Game of Thrones. Όλοι τον ξέρουμε. Όλοι τον ξέρουν, ναι. Come on, little finger. Και είναι και vegan. Ναι, έτσι, για ποιον δεν το ξέρει. Miley Cyrus. Ναι, έχει γίνει vegan. Ναι, και η Sia. Και η Sia. Ναι. Κάτι, είδες γιατί έγινε vegan? Ποιος? Η Wrecking Balls. Η Cyrus. Ναι. Κάπου το είχε τώρα πρόσφατα, κάτι το είχαν βγάλει. Κάτι είχε, ένα γουρούνι, κάτι. Έχει κατοικίδιο γουρούνι στο σπίτι. Αλήθεια. Καλά, είναι λογικό βασικά. Κάπως έτσι νομίζω προήλθε και μου θύμισε λίγο την ιστορία σου νομίζω. Αλήθεια, επειδή έχει πήρε και αυτή η κατοικίδια. Τώρα ακούσες τι άλλο γίνεται, τι έχει γίνει με τον Michael Kors? Όχι. Ότι για πρώτη, τώρα υπόγραψε ότι θα σταματήσει να, με τα ζωάκια αυτά που, που έπαιρναν το δέρμα τους. Τα, α, για τις γούνες, ναι. Ναι, και θα ξεκινήσει να κάνει fake. Και λένε πως οι ζωάκια θα σωθούν, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Από την PETA νομίζω έγινε αυτό, από μια, δεν θυμάμαι ποια οργάνωση. Και γιατί πήγαιναν έξω από το κτίριο και έγραφαν ότι ο Kors σκοτώνει, ξέρω εγώ, τα ζώα. Και μίλησε μαζί τους και τώρα θα το... Ναι, ρε, σε αφού έχει δέρμα, τώρα κάνουν δέρμα από μανιτάρια. Ναι. Κάνουν δέρμα από... Από κόκονα. Ναι, από τόσα πράγματα, για ποιο λόγο. Και λένε ότι είναι εξίσου ανθεκτικά, δηλαδή δεν... Μα άμα τα δεις κιόλας δεν έχεις και πρόβλημα να το φορέσεις, γιατί φαίνεται... Ναι. Πώς να το πω, αυτό το τέλος που θέλει κάποιος να το, να το φορέσει. Ναι, το φάσαμε. Γιατί το έκανε αυτό? Είναι τέξη. Είναι και καλά συγγραφέας, ρε παιδί μου, ψαγμένος, ξέρω. Πιθανόν αυτό το φυτό να είναι ουσιαστικά αυτό που μπαίνουν τα έντομα μέσα και πέπτονται κάπου εδώ και κλείνει αυτό εδώ. Έχει κανένα κλειστό. Μπορεί και να μην είναι αυτά τώρα. Μπορεί να μην είναι κίνδυνο αυτά. Εντάξει. Ά, όχι, πολλά κουμπονάρια εδώ. Ναι. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θα γίνει καλή συγκομιδή. Ήρθαμε να μαζέψουμε κουκουνάρια, ξεραμένα ξύλα. Γενικά. Και πρέπει να μαζέψουμε κάποια στιγμή. Εδώ πέρα έχει άπειρους κάλικες από σκάγια. Φυσίγγια. Και εδώ μεταξύ το αστείο είναι ότι η περιοχή είναι απαγορεύεται το κυνήγι. Στη συγκεκριμένη περιοχή. Όχι, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται το κυνήγι γενικότερα. Αλλά δεν είναι το ακόμα μεγαλύτερο αστείο της υπόθεσης. Ήρθαμε τόση ώρα μάζεμα, μην φανούμε εμείς. Πάμε να δείξουμε τι πήραμε. Πάμε προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί. Πάμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά. Πάμε.
Λοιπόν, περίμενε ότι θα βρούμε τόσα πολλά ξύλα, ξέρω. Δεν πολλά. Φαινόμαστε. Α, τώρα φαινόμαστε. Τι περίμενα? Αν περιμένεις θα βρούμε τόσα πολλά ξερά ξύλα. Με τίποτα. Λέγες, μα τώρα αφού πού θα είχα πάρει την πράσινη τη σακούλα αυτή, ναι, και σου είχα πει, είχε κάτι άλλες μικρές μέσα στο... Α, και πάρει τις μικρές, έλεγες εσύ. Α, και λέω, σιγά, να πάρω τις μικρές. Και εγώ θα πάρω με καμιά κοστοριά κουκουνάρια, εντάξει, δεν το φανταζόμουν. Να δούμε το, τι μαζέψαμε για σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να σε γυρίσουμε γύρω στο κομμάτι μας. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Κοίτα, για να καταλάβεις. Είναι... Αυτό είναι το χέρι μου. Είναι μια μεγάλη σακούλα. Και αυτή είναι η σακούλα. Κοίταξε καταρχάς πόσα σκουπίδια έχει εδώ πέρα. Πρέπει να πάρουμε κάτι μαζί μας από ναι, όλα αυτά. Ναι, άλλη φορά θα φέρουμε τσαντούλα και θα βάζουμε και αυτά. Θέλει τσαντούρα και καμιά 20 άτομα για να λυθεί η κατάσταση βέβαια, αλλά... Άμα το κάνει ο καθένας όσο μπορεί. Ναι. Μας πήρε περίπου 20 με 25 λεπτά μαζί με τα ξηρά κουκουνάρια και ξύλα τα οποία είναι γύρω γύρω από τα δέντρα. Ναι, μεταξύ αυτά εδώ που βλέπεις για κάποιο λόγο είναι κομμένα. Αλλά σε πολλά από αυτά τα δέντρα τα έχουν κόψει και έχουν παραμείνει, έχουν μείνει ξερά. Που ουσιαστικά εμείς απλά τα μαζέψαμε από κάτω. Τα ξερά. Χτυπήσαμε λίγο. Α, και... Δούμε. Εξίστηκε πιο πολύ, ξέρεις τι είναι. Ναι. Μην κλαίεις. Και ήταν εύκολο. Ήταν, δεν ξέρω, ίσως τα πιο εύκολα ξύλα που μπορούσαμε. Ήταν πολύ ευχαρίστητα. Ναι, και έχει πλάκα. Μαζεύεις. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα καούν αυτά. Τα περισσότερα από αυτά είναι ξερά. Έχει γεμίσει σχεδόν. Μην το. Ναι, όχι, μην το πειράξει περισσότερο. Ας το πειράξουμε. Τώρα αν θα ανάψουν στο τζάκι, δεν ξέρω. Θα ανάψουν. Ειδικά πιστεύω ότι αν ανάψει άλλα ξύλα και χρησιμοποιεί αυτά για να. Αν και κουκουνάρια, κάτι θυμάμαι ότι πετάγονται στο τζάκι. Αλλά μέσα είναι κλείνει βέβαια. Οπότε ίσως να μην έχει θέμα. Πώς να πεταχτούν. Και άμα πετάγονται και μέσα δεν με νοιάζει. Ούτε εμένα. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, λες. Αλλά τι πρόβλημα. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Κουκουνάρια, λοιπόν. Πάμε. Ναι, πάμε να μαζέψουμε. Κάνουμε μια μικρή βολτούλα. Πάμε από εδώ μέσα. Τι είναι. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Άννα, τα λέμε σε λίγο. Θα με αφήσεις εδώ. Ορίστε. Θα με αφήσει εδώ. Όχι. Και εδώ το κινητό σου δεν με πειράζει. Γεια σου, Βασίλη, φεύγω από μόνη μου. Να δείξω λίγο τι έχει εδώ. Ναι. Άντε δείξε. Έχει θάλασσα εκεί. Εκεί είναι το Cavon Greco. Το βίντεο που κάναμε με τον Βασίλη με αυτό τον... Πώς λένε αυτό τον που έπαιζε το τέτοιο, Χάνχαν, ναι. Πώς τον λένε, νομίζω... Δεν θυμάμαι, μας είχε πρέπει πει. Πρέπει να ξαναδούμε το στο το βίντεο, τέτοιο, ναι. Έχει καιρό να πάμε εκεί, πρέπει να πάμε. Α, ξαναβγήκες. Ναι. Φοβήθηκες μου φύγω. Ναι. Λογικά αυτό κάτι φυτεμένο είναι, μην το βγάζεις. Στάρι. Έτσι δεν το στάρι. Πού να ξέρω. Ο, το σπράκι του. Α. Ναι, ναι, στάριθαν. Δεν είναι πολύ ωραία αυτή μένα. Αυτή είναι η εκκλησία του... Όχι, θα μεγαλώσει. Υγείνου Φθαρίου. Αγίου Αντωνίου. Αντωνίου, όχι. Αγίου Αντώνης που το λέμε εμείς εδώ πέρα. Αγίου Αντώνης. Πάμε στον Αγίου Αντώνη. Και το αυτοκίνητό μας. Φύγαμε. Βιέννη. Πάμε. Στάρι. Πάμε σπίτι να δούμε. Κοκόνατ και χέιζελ. Φίγωνα, γαλάντα. Δεν βλέπεις το ξύλο. Μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Θα σε μεταμορφώσω. Σε. Δεν ξέρω, πέστε μου. Σε τι θες να σε μεταμορφώσω? Σε γλάφι. Όχι. Σε. Σε γατί. Και εδώ πετάγονται, ξέρω εγώ, πράγματα και βγαίνει το κακτή μου. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι αυτό. Ευχηθήκες χρόνια πολλά. Στο κατουί. Όχι. Στα παιδιά. Στους φίλους. Ναι. Βέβαια. Πάμε στους φίλους συνδρομητές σχεδόν. Το ξέρει με αυτό το ξύλο. Όχι. Όχι. Εκεί πολλά χώματα, πράγματα. Σίγουρα. Εντάξει, μα δεν θέλουμε. Πάμε. Οπ. Εντάξει, κρίμα είναι. Ας προκειμένου να τη βγάλει όλη τη ζωή. Έτσι. Ας γίνει ένα καμένο ξύλο στο τζάκι μας. Ας ψήσουμε μία πατάτα επάνω του. Μία γλυκοπατάτα. Βρέα δεν είναι. Θυμήσα να φάω πατάτα. Όχι γλυκοπατάτες, αλλά πατάτες.
Ξέρεις, εκείνη την ώρα που είχε μείνει το τζάκι με τα κάρβουνα, ναι. Θα ήταν τέλεια με πατάτες. Παίρνει ξύλακο. Είναι αυτά, που βρίσκουν, είναι αυτά που βρίσκουν νερό, ρε. Θα το κρατάμε έτσι, θα βρούμε νερό. Αν δεν βρούμε νερό, προφανώς δεν λειτουργεί. Πω, και είναι ανήφορο τώρα, δεν μπορώ. Πω, που έχει 27% κλίση, λίγο ακόμα και περπατάμε ίσια. Εντάξει, έχει αλήθεια τα πρώτη φορά, είναι χάλια μαύρα. Δεν είναι για ανήφορο, εγώ είμαι όπως θα έπρεπε. Αλλά δεν είμαστε μακριά, ρε, είμαστε μέχρι κάτω. Ναι, ούτε που φαίνεται αυτό και είναι ακόμα. Έλα ρε, είναι, να σου πω. Θυμάσαι ένα λάστιχο που είδαμε, το οποίο σηματοδοτούσε, διευκρίνιζε ποιο χωράφι είναι πιανού. Α, αυτό δεν είναι το φεγγάρι. Ε, ναι, και είναι μισό. Πού το δείξω τώρα. Α, πάνω. Δεν νομίζω να φάνηκε. Φαίνεται, όταν το βγάζω το φεγγάρι με το κινητό, φαίνεται πάντοτε μια κουκίδα η οποία φωτίζεται λίγο, αλλά συνήθως φαίνεται, συνήθως φαίνεται. Τι μου έλεγες το χωράφι? Λοιπόν, όχι, ήθελα να βάλεις σημάδι. Πού είναι? Αυτό εκεί δεν είναι το... Το χωράφι μας? Ναι. Βρήκαμε χωράφι που θέλουμε να πάρουμε. Το μελλοντικό χωράφι. Βρήκαμε και τηλέφωνο και θα πάρουμε τηλέφωνο από περιέργεια να δούμε πόσο έχει. Ναι. Γιατί αφού λέει το σύμπαν πως όταν θες κάτι έρχεται, όλα συνωμοτούν με κάποιο τρόπο και έρχονται κοντά σου, εμείς θα το ξεκινήσουμε και θα δούμε στην πορεία. Ναι, μα πρέπει να το ξεκινήσεις, δηλαδή είναι. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, όταν ξεκινήσει. Το χέρι μου, Βασίλη. Α, τελευταία, τελευταία. Κάτω λίγο. Το εξάτ. Ένα, δώσ' μου ξύλο. Πάρε μόνο αυτό, δεν θέλω το άλλο. Λοιπόν, είναι αυτό που λένε ρε, όταν ξεκινήσει και κινείσαι προς μια κατεύθυνση. Ναι. Είναι που ουσιαστικά δίνει, πώς να το πω. Δείχνεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, δείχνεις το τι θέλεις πραγματικά να κάνεις. Κάνεις κάτι προς αυτό. Προς αυτό, ναι. Προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Αυτή είναι η θεά μας. Αυτό είναι το χωράφι μας. Τώρα, αλλά μην πεις που είναι. Μήπως έρθει για μας το πάρει. Όχι. Δεν θα μάθω. Δεν θα μάθουμε. Πρώτα θα γίνει δικό μας. Θα χτίσουμε και μετά. Δεν θα χτίσουμε. Θα βάλουμε. Α, δεν το λένε, ναι. Ούτε αυτό. Πρώτα θα γίνει, θα το δούνε, είναι ένα έκπληξη, ρε. Είναι ωραία έκπληξη. Θα είναι μια πολύ ωραία καινοτομία. Είναι ένα νέο είδος σπιτιού. Σπιτιού, ακριβώς. Δεν ξέρω πόση δουλειά θα απαιτεί αυτό το νέο είδος. Είναι οικολογικό. Και είναι και οικολογικό. Και πιο φθηνό. Όλα αυτά θα δείξουν το καλοκαίρι, βασικά. Θα δούμε πόσο πιο οικολογικό είναι και πόσο πιο οικονομικό. Γιατί η μόνωση είναι το βασικό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που χαλά ένα σπίτι συνήθως είναι. Είτε για ψήξη είτε για θέρμανση. Και το θέμα με αυτό, ναι, το είδος μπορείς να το κάνεις όσο μεγάλο θέλεις ή όσο ψηλό θες. Ναι. Δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά δεν θα σου πούνε ρε φίλε, αυτό δεν λέγεται λιόμενο, λέγεται Lego, ξέρω εγώ. Υπάρχει συγκεκριμένο υψόμετρο που επιτρέπεται σε ναι, λογικό, μέχρι στα χωριά. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, φαντάζομαι. Πολυκατοικία. Πολυκατοικία, εντάξει, εδώ αποκλείεται. Ναι. Αλλά στο κέντρο της περιοχής είναι μέχρι, ξέρω εγώ, 4 ορόφους. Α, wow. Και ουσιαστικά τα άλλα τα επιτρέπουν μόνο στην πόλη. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Είναι χωριό, ξέρω εγώ. Είναι χωριό. Φτάσαμε. Χωριό, τι νόμισες? Φτάσαμε. Θέλω να το κλείσω. Μαζέψαμε όλα αυτά τα ξύλα. Θέλω να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς κάνουμε τώρα. Που έχω βάλει τις παυκοβελόνες από εδώ κάτω. Ξέρω ότι τα κουκουνάρια κάνουν αυτό που λένε το τσαφ και σκάνε. Τώρα, ελπίζω να μην σκάνε όπως λένε. Και γίνεται ένα popcorn party εδώ μέσα. Έχω βάλει πολλές παυκοβελόνες για το προσάναμα. Είναι αρκετά ξερά. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Οπότε ελπίζουμε να πάρουν. Που είχαμε. Από εδώ μας έχει μείνει. Τι? Από εδώ λέω μείνει. Από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά πες κάτι. Να πω εγώ. Ναι. Ότι τώρα ψάχνουμε να βρούμε άλλη ταινία. Την είδαμε αυτήν που βλέπαμε πριν. Και δεν ξέρω. Σκεφτόμαστε να δούμε κάτι άλλο.
Πώς λέγονταν αυτή με την Άννη στον Ρε Μπέιμπ? Δεν ξέρω με τίποτα, δεν μου έρχεται. Έχει... Τι είναι αυτό? All I want for Christmas is you, λέει Μαρία Κάρεϊ. Τι είναι αυτό, το 17 είναι. Το 17. Α, τώρα, αυτό. Santa Claus. Θυμάσαι χρονολογία που ήταν... Καθόλου. Γιατί δεν την είχε και στο εξώφυλλο εντωμεταξύ. Ότι είναι Χριστουγεννιάτικη. Όχι, ότι ήταν η Άνιστον. Ναι, αυτή δεν είχε στο εξώφυλλο. 100%. Το βρήκες? Αναπτήρα ψάχνω, ναι. Αναπτήρα. Εκεί μέσα δεν είχε. Όχι, τώρα κοιμάται. Κάνω να τους. Μιαου. Μιαου ήμουν. Μια ωρακατούλα. Να. Ναι. Είμαι έτοιμη. Ναι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ξέρεις τι, νομίζω να σου φέρω λίγο χαρτί. Ναι. Για να βάλουμε πως πριν, γιατί θα βοηθάει το χαρτί. Έλα, κράτα να σου κράτα. Ναι. Πες κάτι, δεν ξέρω τι θα πει. Κάτσες, λοιπόν. Στιγμή της αλήθειας. Για να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Πού έβαλες τα... Ποιο? Το τέτοιο για το προσάναμα. Είναι τέρμα κάτω. Είχα δει ένα βίντεο με... που μπορείς να φτιάχνεις από μόνος σου τέτοια. Τι? Προσάναμα. Αλήθεια. Έλα ρε, ρε χαρτιά. Οχ, 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 οχ. Πήρε τ' άλλο? Δεν ξέρω, ναι, ναι. Πήρε. Εγώ θέλω να πάρει πήρε το χαρτί, το άλλο, ναι, το άλλο είναι πρέπει να πάρει. Πήρε, πήρε. Τώρα προετοιμαστείτε. Έλα. Ξεκίνησε. Κοίτα, οι μυρχοβελόνες καίγονται ακαριέρα. Αλήθεια. Ναι. Τώρα εγώ θέλω να μοιράσει τη φωτιά σε όλο το... Θα πάει, θα πάει, φαντάζομαι. Κι εγώ. Α, τα πάνω πήρανε κιόλας, ρε. Τα πάνω τι έχει? Κοίτα, βλέπεις πάνω να πάρουνε. Τι έχει πάνω? Να το. Πήρε κιόλας. Τίποτα, τα δικά μου, αυτά ξύλα όλα, ό,τι έχουμε φέρει απ' έξω. Για να δούμε. Τι να δούμε? Θέλω να δούμε και πόση ώρα θα κρατήσει με αυτά τα ξύλα. Τι ώρα είναι τώρα? Βασίλη μου, κλείσε λίγο το τέτοιο γιατί γεμίζει καπνί. Και από πάνω? Όχι, αυτό που κάνεις τώρα. Ω! Ναι. Yes! Τι θα κάνουμε τώρα? Θα φάμε και θα δούμε την ταινία. Και μετά θα πάμε για καφέ. Καφέ. Με την αδερφή της Άννας. Και τον Μάριο. Και τον Μάριο. Τον αραβωνιαστικό της αδερφής της Άννας. Λοιπόν, πλένω τα χέρια μου, επιστρέφω. Τι? Πλένω τα χέρια μου, επιστρέφω. Οκ. Εμείς θα βλέπουμε την φωτιά. Μέχρι να έρθεις. Καλά, έχει πάρει και τα καλά. Και ήρθες μέσα σε πόση ώρα, έτσι. Κατευθείαν, αυτά πιο πολύ πήρανε παρά τα ξύλα που αγοράσαμε. Απλά ξέρεις τι, έπρεπε να βάλουμε και ένα μεγάλο ξύλο, νομίζω. Μόλις πάρουμε λίγο αυτά. Δευτερολέπτου. Ναι, νομίζω πρέπει να πάρουμε και να βάλουμε και ένα μεγάλο ξύλο για να μπορεί να κρατήσει περισσότερη ώρα. Θες να κάνουμε τώρα αυτό? Που φοβάμαι που φύγει ένα γουνάρι το πόνι. Όμως καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει τίποτα μέσα. Όχι, έχουμε βάλει πολλά κουκουνάρια. Έχει ένα, δύο, τρία, νομίζω τέσσερα. Είναι γρήγορα για να το πάθει αυτό. Είναι γρήγορα. Γιατί πότε σκάρει ο κουκουνάρι? Σε λίγο. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να σκάρει κανένα κουκουνάρι. Θες να βάλω αυτό το μεγάλο ή αυτό εδώ? Όχι, ένα μεσαίο. Ένα μεσαίο, αλλά να μην είναι σπασμένο αν γίνεται. Τέτοιο, ας πούμε. Μένα μου αρέσει αυτό. Και το μοιάζει. Ναι. Τρία, δύο, ένα. Συνέχιση. Θα το ξαναπάμε.
Νομίζω θα είμαστε τέλεια τώρα. Ναι. Θέλω να το βάλω λίγο πιο πάνω, ρε γάμα το. Πρέπει να βρούμε. Τα έχουμε τα ξύλα, αν δεν χρησιμοποιούμε για να μετακινήσουμε τα άλλα ξύλα. Ναι. Πρέπει να πάρουμε από αυτό που έχει στο. Τζάμπο. Στο τζάμπο με το τζάμπο. Νομίζω πω είχα δει στο τζάμπο τότε. Τώρα αυτό κάτω πήγε, τι έγινε. Ναι, πήγε πολύ. Γιατί δεν είχα υπολογίσει τα βάλα. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι καλό. Καλύτερα ήταν πριν.